και ύλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι οι άνθρωποι άλλαξαν, δηλαδή θεώρησαν στο Θεό ότι ανήκει η εικόνα του φθαρτού ανθρώπου. Ο άνθρωπος γεννιέται, ζει, πεθαίνει, και έδωσαν αυτή την εικόνα εις τους θεούς. Γι' αυτό και έχουμε και τα αγάλματα. Και εν ομοιώματι εικόνος, λέει, φθαρτού ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κατέβηκαν στο να κάνουν θεούς και τα πετεινά και τα ερπετά και τα τετράποδα και τα ερπετά, μας λέγει εδώ. Αυτό το χωρίο το είχαμε αναλύσει, μας υπελείπεται κάτι ακόμα να πούμε. Σας έλεγα από τα αντικείμενα που οι άνθρωποι είχαν θεοποιήσει, οι Αιγύπτιοι μάλιστα, είχαν θεοποιήσει ακόμη και τον Νείλο ποταμό. Έτσι όλα ελατρεύονται στην Αίγυπτο, εκτός βέβαια του αληθινού Θεού, ακόμη και ο Νείλος ποταμός. Μέχρι σήμερα οι ηθαγενείς της Αμερικής, οι Ινδιάνοι, όσοι τουλάχιστον δεν έγιναν χριστιανοί, λατρεύουν το καλαμπόκι, τον αραβόσιτον, επειδή αυτό τους τρέφει και αυτό τους συντηρεί. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε μία ανάγκη του ανθρώπου να λατρέψει τα είδωλα είναι ότι κάποια πράγματα τον εξυπηρετούν, όπως είναι εμπροκειμένο το καλαμπόκι. Η ζωή μου είναι στο καλαμπόκι, συνεπώς είναι ο Θεός μου. Σας παραξενεύει? Έχετε ακούσει να λένε ότι το πορτοφόλι μου είναι ο Θεός μου, διότι με τα χρήματά μου θα μπορώ να συντηρηθώ? Δηλαδή τι με επιβιώνει? Ο Νείλος ποταμός μου δίνει πολλά προϊόντα, άρα με επιβιώνει, με κάνει να ζω, άρα ο Νείλος είναι Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτάσει ο άνθρωπος στη θεοποίηση και του φυτικού ακόμα βασιλείου και του ορυκτού βασιλείου. Το νερό τι είναι? Σου λέει, είναι η ζωή μας το νερό. Άρα λοιπόν είναι ο Θεός μας. Έτσι η υδρολατρία με αυτήν την έννοια ρέει εις το αίμα των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλάκις τα λέγαμε σε καλλιεργημένους πολιτιστικά ανθρώπους βρίσκουμε τη θεοποίηση της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνολογίας, της γραμματείας, του κέρδους, της ύλης. Κάποιες πιο εκλεπτισμένες θα λέγαμε μορφές, πλην όμως είναι και εκεί μία λατρεία αυτών των θέσεων. Είναι αυτή η σύγχρονη θα λέγαμε μορφή της ιδωλολατρίας που επιτρέπει κάτι φοβερό και ανεπίτρεπτο, να είσαι και χριστιανός και ιδωλολάτρης. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται εντόνως. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι και ιδωλολάτρης και χριστιανός. Δεν μπορείς, λέει, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα εις τα είδωλα, εις τον διάβολο, εις τον βελίαν και εις τον Χριστόν? Ποια σχέση υπάρχει? Τραπέζεις δαιμονίων και τραπέζεις Κυρίου. Ποια είναι η τράπεζα του Κυρίου? Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τραπέζεις δαιμονίων, θα λέγαμε έτσι χωρίς να κάνω πιο πολλές αναλύσεις, είναι το πνευματιστικό τραπεζάκι αν το θέλετε, που εκεί ο διάβολος ομιλεί και απαντά. Άρα δεν μπορείς να είσαι ιδωλολάτρης, ή θα είσαι χριστιανός ή δεν θα είσαι χριστιανός. Και οι πιο εκλεπτισμένες θα λέγαμε μορφές ιδωλολατρίας είναι ένας κίνδυνος. Έτσι θα ακούσετε έτσι παραδείγματι για λατρευτικά συμπόσια της Ησημερίας του Ηλίου. Ένα τέτοιο θέμα προέκυψε στο Βόλο τώρα στην Ησημερία τη φθινοπορεινή. Θα διαβάσετε σχετικά.
Ναι μεν αλλά, δηλαδή ναι αλλά δεν θα κάνετε καμία λατρευτική εκδήλωση, διότι στις δύο ησημερίες της Ανοίξεως και του Φθινοπόρου έχουμε λατρεία του ηλίου, διότι ο Θεός εμπροκειμένο είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο Μάτς των τεκτώνων, των μασώνων ο Θεός. Γι' αυτό κάνουν προς τιμήν του τραπέζι, συναιστίαση, για να τον λατρεύσουν τον ήλιο, να τον τιμήσουν τον ήλιο. Βλέπετε την ειδωλολατρεία όσο έντονη είναι στη ζωή μας. Και βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι υποκύπτουν με κάποια δελεάσματα να προσέλθουν εις τον μασονισμό, των τεκτονισμών. Προχώρουμε ακόμη και στην επαραφορά του Δωδεκαθέου του Ολύμπου. Υπάρχει σωματείο στην Αθήνα που επιδιώκει την επαναφορά του Δωδεκαθέου. Η ειδωλολατρεία έχει φτάσει να επικρατεί και στη ζωή μας και στις εκφράσεις μας ακόμα. Σας είπα, είμαστε μέχρι το κύτταρό μας διαποτισμένοι από την ειδωλολατρεία. Συχνά ακούμε φερυπίν ότι η φύση, εγώ από μικρό παιδί το ακούω αυτό στο σχολείο παντού, η φύση λέει δημιούργησε θαυμαστά πράγματα. Ποια είναι αυτή η φύση? Ότι η φύση προνοεί, ότι η φύση είναι σοφή. Η φύση είναι σοφή, η φύση είναι άλογος. Ο Θεός είναι εκείνος που έβαλε μέσα στα πράγματα, μέσα στη φύση και την πρόνοια και τη σοφία και τα λοιπά. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός θα δημιουργεί όλα αυτά. Αλήθεια σας ερωτώ, πότε ακούσατε την έκφραση, όταν δούμε ένα ωραίο λουλούδι, όταν δούμε ένα ωραίο τοπίο, όταν δούμε έναν ελιγμόν προνοίας μέσα στη φύση, δηλαδή που να είναι πώς να προστατευτεί φερυπίν, ένα πράγμα για να επιβιώσει, και υπάρχει εκεί ένας μηχανισμός που διακρίνει κανένας την πρόνοια του Θεού και τη σοφία του Θεού. Πότε ακούσατε τη φράση «Τι θαυμαστά πράγματα δημιουργεί ή προνοεί η σοφία του Θεού, ο λόγος του Θεού, η ενυπόστατο σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός»? Πότε το ακούσατε αυτό? Εγώ δεν το άκουσα ποτέ μου. Δεν το άκουσα ποτέ μου. Και αυτό είναι το φοβερόν. Όταν ρητός μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ομώνυμο του Ευαγγέλιον, πάντα λέγει «δι' αυτού εγένετο», όλα έγιναν δια του Θεού Λόγου, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς αυτόν τον Θεόν Λόγον, που είναι πρόσωπο, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πότε το ακούσαμε αυτό? Ακόμη έχουμε ακούσει να ομιλούν οι άνθρωποι, μιλώ για την καθημερινότητα, έτσι κατά ομιχλώδη τρόπο, για μια ανωτέρα δύναμη. Σου λέει, πιστεύεις στο Θεό? Πώς, σε μια ανωτέρα δύναμη? Τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Ασαφές. Ή να δείχνουν έναν άφθονον περί Θεού σκεπτικισμόν, δηλαδή στο βάθος απιστία και αθεία. Μπορεί να σου λέει είμαι χριστιανός και να είναι σκεπτικιστής. Έτσι γράφει ο Ζυγαβηνός: «Ήρκη μεν ελέγξε την άνοιαν αυτών το του ανθρώπου φθαρτών». Θα ήταν αρκετό να ελέγξει κανείς την άνοιαν, τη βλακεία των ανθρώπων. Ειδωλολατρούντες οι άνθρωποι, το ειδωλολατρούν των ανθρώπων που απλώς παρουσιάζουν το Θεό με ανθρώπινη μορφή. «Το δε την εικόνα αυτού θεοποιήσε της άγαν εστί παραπληξίας». Το να φτάνουν να θεοποιούν την εικόνα του ανθρώπου είναι, λέγει, μια κατάσταση της άγαν, της πάρα πολλής παραπληξίας.
και ουδέ μέχρι τούτου έστησαν, αλλά και εις πετινά και τετράποδα και ερπετά κατηνέχθησαν. Έφτασαν, κατέβηκαν ακόμη να λατρεύσουν και πετινά και τετράποδα και ερπετά. Γι' αυτό το αμάρτημα της ιδωλολατρίας είναι βαρύτατο, αγαπητοί μου, επειδή στρέφεται κατά της πρώτης εντολής που εντέλεται: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ούκε σοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής δοτική πληθυντικού. Ο Κύριος μας είπε, ο Κύριος Ιησούς: «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Και ομιλεί περί αγάπης, γιατί αυτή περιέχει βεβαίως και την πίστη και τα πάντα. Ομοίως, με την ευκαιρία, γιατί δεν θα πάψω ποτέ να κάνω την αναφορά μου, η μαγεία, η μαντεία. Σήμερα η μαντεία βασιλεύει στη ζωή μας, και ο πνευματισμός στρέφονται κατά της πρώτης εντολής, και είναι ιδωλολατρία, επειδή εκεί λατρεύεται ο διάβολος, που είναι κτίσμα. Προσέξατε το αυτό. Το διάβολο λατρεύομαι στη μαντεία, στη μαγεία, στον πνευματισμό. Έχει διαρκή δυστυχώς ισχύν εκείνο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Φεύγετε από της ιδωλολατρίας», στην πρώτη προς Κορινθίους. Στην ίδια επιστολή: «Μη δε ιδωλολάτρε γίνεστε», να μην γίνεστε ιδωλολάτρε. Αυτό το δεύτερον, μη γίνεστε ιδωλολάτρε, μην αφήνετε μέσα στη ζωή σας να κινούνται πράγματα τα οποία στο τέλος είναι ιδωλολατρία. Πήρες λαχείο, έπαιξες λότο, έξισες από το ξυστό, έξισες, δεν το καταλαβαίνω αυτό τι πράγμα, τέλος πάντων. Βρέθηκαν να μου πούν τι είναι, λέω δεν θέλω να μάθω. Ξυστό ή ό,τι άλλο, ή ό,τι άλλο. Λατρεύεις τη θεά τύχη. Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει το είδωλον τύχη, όπως το ακούτε έτσι, τύχη. Θα το γράφω μετά αυκεφαλαίων. Τη θεά τύχη. Όταν μάλιστα εκεί στα καταστήματα που πουλάνε τα λαχεία έχουν τη θεά τύχη, τυφλή την έχουν, υποτίθεται. Ξέρω εγώ ότι δεν βλέπει που θα δώσει τα αγαθά της και λοιπά και λοιπά. Παίρνεις λαχείο, είσαι ειδωλολάτρης. Παίρνεις λαχείο, είσαι ειδωλολάτρης. Το φώναξα για να μην μείνει κανείς που να πει δεν το άκουσα. Πρέπει να πούμε ότι η επανάκαμψη της ειδωλολατρίας στους χριστιανούς είναι ένα δείγμα εσχάτων. Είναι το βαρύτερο σύμπτωμα της αποστασίας των χριστιανών. Ας πούμε, δεν λατρεύεις μόνο την τύχη, αλλά δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, τότε τι κάνουμε? Μπορεί ίσως να λες πιστεύω στο Θεό. Είναι εκείνο που είπαμε, συνύπαρξης πίστεως Χριστού και πίστεως ειδόλων. Είναι και το σύμπτωμα, και της, το σύμπτωμα της πτώσεως του ήθους. Διότι ένας ο οποίος δεν έχει ορθή πίστη, ορθή αντίληψη περί Θεού, επηρεάζεται το ήθος του, το οποίο ο Παύλος ευθύς παρακάτω, θα το δείτε, το σημειώνει, το καταγράφει. Και τι πτώση στο ήθος που να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, θα το δείτε.